ήταν αυτό. Ότι... Κινήθηκες ποτέ νομικά εναντίον του? Όχι. Δεν είναι περιττό. Εντάξει. Δηλαδή τον πήρε από Θεσσαλονίκη, του νίκησε. Εύχομαι μια μέρα, φίλε. Να ήταν μόνο αυτό, Γρηγόρη. Εύχομαι μια μέρα. Τότε νίκησα σε φίλου μου εδώ πέρα. Η μισή γλυφάδα σπίτια δικά μου ήταν. Που τα νίκησα για να έρχονται να μένουν και να περνάμε καλά. Όλοι αυτοί όταν ο Διονύσης, ας πούμε, λίγο στράβωσε η κατάσταση. Αυτά τα ξέρει, Γρηγόρη. Όχι, δεν τα ξέρω, δεν τα κούρε. Η μισή Θεσσαλονίκη ήταν εδώ στην Αθήνα και την πλήρωνα εγώ. Σπίτια... Και μετά όταν χρειάστηκε κάτι, ο Διονύσης εξαφανισμένοι όλοι. Ούτε μισό τηλέφωνο. Όχι για να μου δώσουν κάτι. Καταλαβαίνω, έστω να με βοηθήσουν. Γιατί ούτε εγώ είμαι άνθρωπος που παίρνω ποτέ τηλέφωνο σε κανέναν. Ναι. Σε πήρα, σε ενόχλησα ποτέ? Όχι, ποτέ. Δεν μπορούσα. Πότε μπορούσε. Ναι, Γρηγόρη μου, ξέρει. Ναι, έχω ένα θέμα. Δεν είμαι τέτοιο τύπο. Ναι. Την έπαιξα. Το έκανα μόνο με χρυσό. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, εγώ τη βρίσκω και με δισεκατομμύρια, τη βρίσκω και χωρίς ένα ευρώ στην τσέπη. Δηλαδή, μπορεί να. Υπήρχαν περίοδοι στη ζωή μου που από το πολύ το μακαρόνι μιλούσα ιταλικά. Έτρωγα δηλαδή Δευτέρα μακαρόνια, Τρίτη κατάλαβα, μακαρόνια. Κατάλαβα. Και μόνο το νούμερο διέφερε. Το 6 έτρωγα τη Δευτέρα, το 5 το την Τρίτη, το 8 την Τετάρτη. Σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Έστω υπάρχει. Δεν πειράζει. Ναι, ένα υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Ένα, δύο θα υπήρξαν έτσι. Δύο, υπήρχαν ναι. Άνθρωποι συγκεκριμένα μετρημένοι στο ένα χέρι. Ναι. Που ήταν αυτοί οι άνθρωποι παιδικοί μου φίλοι από το σχολείο. Δηλαδή ο Ανέστης, ο Μίμης, σου λέω τα ανώμερα. Ναι, κατάλαβα. Που αυτοί οι άνθρωποι είναι εντάξει, είναι οι παιδικοί μου φίλοι. Μάλιστα. Αλλά στην πορεία κανείς. Και από το χώρο μας κανείς εννοείται. Εντάξει. Νιώθεις καθόλου ότι μπορεί να μην είσαι ένα καλό παιδί εσύ στα του χώρου? Έκανα λάθη. Δηλαδή τι εννοώ. Πρόσεχε να μην. Δηλαδή τι εννοώ. Λέμε καμιά φορά στα του χώρου. Εσύ πώς φέρθηκες στους ανθρώπους του χώρου? Υπάρχει περίπτωση στα πάνω σου να φέρθηκες λίγο απαξιωτικά, με υπεροψία? Απαξιωτικά ποτέ. Ποτέ. Υπεροψία ποτέ. Απλά είχα το εξής, επειδή ήμουν 23, όταν μου συνέβη όλο αυτό. Ναι. Και το... Τι να διαχειριστείς τα 23? Είχα έπαρση ως προς το τι. Έλεγα, ας πούμε, στους επιχειρηματίες που συνεργαζόμουν, ότι εγώ τα ξέρω, αλλά μου πείτε εσείς τι θα κάνω. Μου λέγανε, Διονύση, μήπως αυτό να το κάνεις έτσι για το βίντεο κλιπ και αυτό το τραγούδι. Αβετραβάτε από εδώ. Είχα τέτοιο. Ότι εγώ. Κατάλαβα. Αλλά όχι να τους μειώσω ή να. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Μιλήσω μειωτικά για εκείνους. Τώρα αν σου φέρω τον Διονύση εκείνον μπροστά σου. Ναι. Τι θα του λέγεις? Αρχικά θα του έλεγα να κάνει την ζωή που κάνει ο 40χρονος Διονύσης. Εννοώ γιατί έπινα καλά, και πολύ. Είχες πάθει καθόλου? Ποτά, ναρκωτικά, αυτά? Όλα τα έχω δοκιμάσει. Όλα τα έχω δοκιμάσει. Άλλωστε γεννήθηκα σε μια λαϊκή περιοχή, στην κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Ναι, καλά, αυτό δεν λέει τίποτα. Πρέπει να σου πω δηλαδή ότι οπουδήποτε μπορεί κάποιος, αν θέλει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Όχι, εννοώ ότι πάντα υπήρχαν αυτά. Ναι. Εγώ τα πέρασα όλα. Πάντα υπήρχαν και πάντα υπάρχουν και πάντα, και πάντα θα υπάρχουν. Και πάντα θα υπάρχουν. Ναι. Αυτό πόσο μπορεί, όλα αυτά τα πάθη, πόσο μπορεί πιστεύεις να σε αλλίωσαν, πόσο μπορεί να σε επηρέασαν, να μην σε έκαναν να σκέφτεσαι θετικά? Δηλαδή, είπες κάποια στιγμή από το ποτό ή από τις καταχρήσεις ή από τις ουσίες, κάποια στιγμή, ρε φίλε. Ναι, έκανα λάθη. Το μυαλό μου είχε καεί. Ακόμη και στις εμφανίσεις μου, στα live μου. Γιατί τότε φαντάζομαι ότι πέρα από το μαγαζί που ήμασταν εξαήμερο, δεν ήμασταν όπως τώρα που είμαστε διήμερα, ας πούμε, τριήμερα, ήταν 6 μέρες τη εβδομάδα κάθε βράδυ τραγουδούσες. Είχα γύρω στις 3-4 εκπομπές την ημέρα να κάνω γυρίσματα, να κάνω περιοδικά, φωτογραφίσεις, τέτοια. Ήμουνα. Σκέψου να πίνεις κιόλας. Σίγουρα υπήρχαν μέρες και στο μαγαζί και στις εκπομπές που έβγαινα. Αλλού, σε άλλο. Σε είδες ποτέ τις μέσα μαγνητοσκοπημένη εκπομπή? Σε είδες, Με έχω δει νυμφάλιος. Αλλά με έχω δει και. Και μετά από μια κατάχρηση. Μπράβο. Μάλιστα. Όταν μετά από κατάχρηση σε βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Α, λες ο κούπλος, ωραίος. Πώς τα λες έτσι, ρε μεγάλε. Άμα σε δεις νυμφάλιος, τώρα ας πούμε που εδώ και χρόνια δεν πίνω ούτε καν αλκοόλ, τίποτα. Δεν... Τα έχεις κόψει όλα. 10 χρόνια. Ναι. Τι παίζει σημαντικό ρόλο και τα κόβεις? Δεν ήμουν ποτέ επιρρεπής με τίποτα εγώ. Mm-hmm. Εγώ πιο πολύ για την παρέα. Δηλαδή ερχόταν και στο καμαρίνι, τώρα μα σου πω ονόματα. Δεν χρειάζεται να μου πεις. Όλοι όσοι γνωρίζεις και γνωρίζω και γνωρίζουμε και φίλους και αυτά. Και για την παρέα, ας πούμε, έτσι έγινε. Δεν ήμουν ποτέ να κολλήσω με κάτι. Ούτε με το αλκοόλ, ούτε με τίποτα. Μάλιστα. Απλά έπινα έτσι. Και πότε έρχεται εκείνη η μέρα που λες, μάγκα, τελειώσαμε? Είχα κάνει 2-3 χοντρά πράγματα σε συναυλίες μου. Και... Σαν ας πούμε τι, είναι κάτι που έγινε δημόσια, ας πούμε? Το κατάλαβε ο κόσμος? Ναι, ευτυχώς τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε social, ούτε ίντερνετ. Είχαμε αυτές τις παντόφλες, τα κινητά, κατάλαβα, τα παλιά. Κατάλαβα. Αν γινόταν σήμερα αυτό, θα έπρεπε να...
θα πρέπει να αλλάξω χώρα. Βλέπεις, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Και έχω γνωρίσει και άνθρωποι. Εδώ έχουν έρθει άνθρωποι, έχω πρόβλημα, έχουν έρθει άνθρωποι εδώ πέρα που κάνανε χρήση ναρκωτικών και το σταμάτησαν πάρα πολύ μεγάλοι. Είπαν δημοσίως. Συνέβησαν αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έφυγα από την Αθήνα λόγω αυτού του γεγονότος. Όχι, okay, αλλά έχει συμβεί και αυτό δηλαδή. Βέβαια, ναι. Άρα υπήρχε και αυτό σαν στοιχείο μέσα σε όλα τα άλλα που άρχισε. Ναι. Γιατί ξέρεις, άμα υπάρχει ένα, μετά το διανθίζουμε. Εγώ, Γρηγόρη μου τότε, επειδή 10 χρόνια ήμουνα καλά και οικονομικά και στην καριέρα μου και στη δουλειά μου. Δηλαδή, μπορεί να έβγαζα τώρα και σε νούμερα να σου λέω 60 χιλιάρικα τη βδομάδα. Μάλιστα. Τη βδομάδα. Οπότε, επειδή ξέρεις, εγώ με τα λεφτά είμαι, δεν με ενδιαφέρον, δεν με απασχολεί, είναι χαρτιά. Ναι, και εννοώ για τις καλές εποχές που. Ναι, υπήρξαν εποχές που έκανα έτσι το χέρι μου και από πίσω σηκώνονταν σκόνη. 40 άτομα. Κότερα, λιγόπτερα, πάρτι, ελάτε μαζί μου, Διονυσάρα μου και τέτοια. Και αυτό για 10 χρόνια γινόταν δηλαδή. Στο καμαρίνι, στη δουλειά, σε αυτά, ιστορίες. Εντάξει, έτσι φαγώθηκαν τα λεφτά, δεν είναι ότι. Καταλαβαίνω. Απλά για να κλείσω λίγο αυτή την ιστορία και θα σε πάω και σε αυτό, ναι. Γιατί ξέρω τη φάση που πέρασες. Δηλαδή, πάνω κάτω μπορώ να καταλάβω λίγο τι έχει συμβεί. Η ιστορία με το φίλο σου αυτό έχει εξαφανιστεί ακόμη. Δεν μπόρεσες ποτέ να σου επιστρέψει κάτι, να όχι, σου πει όχι, κάτι. Όχι, και είχα και προβλήματα ενώ. Μέχρι και φορολογικά, σήμερα. Φορολογικά, ναι, ναι. Γιατί εγώ δεν αυτός ήταν έλεγχα κάτι. Κολλητό ήταν αυτό, κολλητό. Αδερφό. Εγώ τον έφερα από Θεσσαλονίκη. Ναι. Άρε Θεέ μου. Ναι. Και πού είναι τώρα, αν επιτρέπετε, δεν ξέρεις. Δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Πάρα πολλά χρόνια, όχι τώρα. 15 ναι, καλά, χρόνια πολλά δεν γνωρίζω. 11 που είναι. Αδερφός, Πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω για τα κιλά. Όμως, στη συζήτηση που κάναμε όταν μπήκες, μου είπες, θέλω να το πω, είχα φτάσει πάρα πολλά κιλά και τώρα τα έχω χάσει. Και θέλω να πω και για το bullying, γιατί εγώ είχα φτάσει 130 κιλά, αλλά. Όταν ξέρεις, ξεκινάς την προσπάθειά σου, γιατί μετά από κάποια φάση είχα προβλήματα και στον ύπνο μου, είχα προβλήματα στην καθημερινότητά μου λόγω των κιλών και του βάρους μου. Αλλά όταν ξεκινάς την προσπάθειά σου και εσύ πεινάς ουσιαστικά, γιατί έτρωγα μόνο μπρόκολο και φακί, τέτοια πράγματα. Εννοείται. Που είμαι κι εγώ λιχούδης, μου αρέσει το φαγητό, έτρωγα τα πάντα. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι λες. Και όταν στο lockdown, ας πούμε. Που δεν είχαμε τι άλλο να κάνουμε, πήγαινε στο ψυγείο, έτρωγες. Και... Άρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα υγείας που έβαλες τα κιλά. Ουσιαστικά ήταν όχι, κιλά όχι, που τα έβαλες τρώγοντας, αφήνοντας τον εαυτό σου να τρώει ανεξέλεγκτα. Ακριβώς, είχε ναι. Μείνει έγκυος και η γυναίκα μου. Και είπες να τις κάνεις παρέα. Τις έκανα παρέα, να τις έκανα παρέα και έτρωγε, ας πούμε, η γυναίκα μου. Αυτό παραπάνω, που έτρωγε, εντάξει, εκείνη έτρωγε για δύο. Αλλά είναι και καλή μαγείρισα. Ναι. Και έφτιαχνε, ας πούμε. Φαγητό, γιουβέτσι λέμε, παραδείγματος χάρη. Έφτιαχνε μια πορτοκαλόπιτα, μια σοκολατόπιτα. Έφτιαχνε ένα τέτοιο, μια πίτα, μια σπαραγκόπιτα. Α, είναι και μαγείρισα, καλή γυναίκα σου. Ναι, πολύ. Μπράβο. Και όλη την ημέρα έτρωγα. Τηλεόραση, έτρωγα. Ευτυχώς έχω το σκύλο μου, που η μόνη μου γυμναστική ήταν να το πηγαίνω έξω μια-δύο φορές τη μέρα. Αυτό. Έκοψα το κάπνισμα για 6 μήνες περίπου. Το ξανάρχισες μετά. Το ξανάρχισα όταν γεννήθηκε ο μικρός, γιατί είχε λίγο δύσκολη. Ήταν δύσκολη η γέννα. Οπότε αγχώθηκες. Και άναψα πάλι τσιγάρο και το ξαναξεκίνησα. Αλλά συνέβαλαν όλα αυτά και ξεκίνησα να τρώω δίχως αύριο. Ναι. Και ξαφνικά σηκώθηκα μια μέρα 130 κιλά. Και ποιο είναι το σημείο που λες, όπα. Εγώ εδώ, ας πούμε, δεν νιώθω καλά. Γιατί ξαναλέω, είναι απόφαση του καθενός. Έξω, Γρηγόρη. Είναι απόφαση του καθενός προσωπική. Και το είμαι ναι. Πολύ προσεκτικός. Με έβλεπαν φίλοι μου. Ναι. Πώς είσαι, παιδί μου. Με δείχνανε με το δάχτυλο. Ρε εσύ, έγινες πορτιέρης, έγινες τέτοια. Ναι. Βέβαια, καλό θα ήταν. Πώς έγινες έτσι, γιατί και αυτά τα ακούω και εγώ στον δρόμο και από ανθρώπους που δεν με ξέρουν. Τα αντιμετώπιζα με χιούμορ ναι, αυτά. Και ξένοι άνθρωποι. Ρε Μακρύ, πώς κατάντησες έτσι. Ρε, ξέρω εγώ, Διονύση. Άκου εδώ, άκου εδώ. Πώς έχεις σαν ελέφαντας, έτσι. Άκου εδώ. Και τώρα τι να τους πεις. Εν τω μεταξύ, όταν ξεκίνησα εγώ την προσπάθειά μου, από τα 130 ας πούμε για να πάω στα 120, εγώ και αυτά τα 10 κιλά έκανα 40 χιλιόμετρα τη μέρα 50 ποδήλατο. Το έραψα με διατροφολόγο, έκανα διατροφή πολύ σκληρή και άντε να εξηγήσεις αυτόν που σε λέει ελέφαντα. Τι τραβάς. Για τα 10 κιλά αυτά που εσύ ας πούμε είσαι ακόμη ευτραφής από τα 130 στα 120 και άλλος σε βλέπεις στα 120 και εσύ λες έχω πεινάσει τόσο καιρό και σήμερα είσαι ελέφαντα. Πρώτη μου φορά σε όλη μου τη ζωή και δημιουργήσα μια οικογένεια και έκανα το δεύτερο μου παιδί. Αγοράκι. Αγόρι, αγοράκι. Αγόρι, είσαι αγοροπατέρας. Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι ρε φίλε, εντάξει τώρα κοίταξε από τη μία, είναι υπέροχο αυτό γιατί από τη μία είσαι ένας μπαμπάς που έχεις έναν κοντζαμάν άντρα 23 ετών και από την άλλη ξαναγίνεσαι μπαμπά και τώρα ξαναγίνεσαι μπαμπάς και έχεις ακόμα ένα... Ειλικρινά Γρηγόρη μου, στο πρώτο μου γιο επειδή ήμουν και εγώ παιδί, ήμουν παιδί, 17 χρονών. Βέβαια.
δεν έζησα όλη αυτή την, το μεγάλωμα του παιδιού, το, δεν ήμουν ας πούμε τόσο κοντά στο παιδί. Συνέβαλαν βέβαια η γιαγιά του, η μαμά του. Καλά, και... εννοείται τώρα 17 ετών. Τώρα, χωρίς να θέλω να. Και οι οικογένειες. Ναι, και... χωρίς να θέλω να σου πάρω τις ευθύνες. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Ναι. Ότι είμαστε. Ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε και ειδικότερα είναι ένα παιδί, πρέπει να είναι ένα παιδί. Αλλά από την άλλη, εντάξει, τα 17 σου και εσύ παιδί σου. Δηλαδή, πραγματικά, καταλαβαίνετε, εννοώ. Ναι. Πόσο να είσαι αυστηρός. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Ναι. Τώρα ζω όλο αυτό, ας πούμε, από την πρώτη του κραυγή, από τα. Από τα βήματάκια του που μπουσούλησε, που άρχισε να λέει λεξούλες, που έβγαλε το πρώτο του δόντι. Βέβαια, πράγματα φοβερά. Καταρχάς, ο μεγάλος είναι καλά, μιλάτε, έχετε επικοινωνία. Έχουμε άριστη επικοινωνία, ναι. Δηλαδή, τον βλέπω κιόλας. Τον βλέπεις, ναι, ναι. Γιατί νομίζω ότι ζεις στο εξωτερικό. Ζουν 15 χρόνια, ναι, στο Λονδίνο τα τελευταία 15 χρόνια. Αλλά πηγαίνω, έρχονται. Μπράβο, άρα έχει μια ωραία σχέση, έχει μια πολύ ωραία επαφή. Πάλι τον αδερφό του τον έχει δει. Τον αδερφό του τώρα, γιατί έλειπαν, τώρα θα έρθουν και θα συναντηθούν. Πω, μετά από τόσα χρόνια δείτε τον αδερφό του τον μικρό. Μπράβο.